Σε μια κίνηση από αυτές που έπρεπε να είχαν αρχίσει να υλοποιούνται πριν από πολλά χρόνια, προχώρησε η Ελλάδα. Συγκεκριμένα έφερε στο Αιγαίο το Ινδικό ναυτικό και εκτέλεσε μαζί του αεροναυτικές ασκήσεις. Σε απάντηση της μόνιμης παρουσίας του Πακιστανικού ναυτικού που φέρνει η Τουρκία 2 και 3 φορές το χρόνο στο Αιγαίο. Η άσκηση βέβαια έγινε δυτικά της Κρήτης, αλλά σημασία έχει ότι έγινε. Η φρεγάτα F-450L και η Ινδική φρεγάτα Instar Cas μαζί με ελληνικά F-16 εκτέλεσαν αεροναυτική άσκηση απόκρουσης αεροπορικής επίθεσης. Για τους Ινδούς η άσκηση είναι πολύ σημαντική γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τα πακιστανικά F-16 στις θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής Ινδίας. Οι Πακιστάνοι χρησιμοποιούν τα F-16 σε ασκήσεις σκαφών επιφανείας και οι Ινδοί έχουν σπάνια την ευκαιρία να εκτελέσουν τέτοιες ασκήσεις. Πλέον στόχος και των δύο πλευρών είναι η μόνιμη παρουσία της Ινδίας στην Ανατολική Μεσόγειο ως εξισορρόπηση της παρουσίας του Πακιστάν και της στενής τουρκο-πακιστανικής συνεργασίας. Να θυμίσουμε ότι κάποιοι που βλέπουν μπροστά, όπως η ελληνική εταιρεία προηγμένης τεχνολογίας Theon Sensors, από το 2015 έχει υπογράψει μεγάλες συμφωνίες εξαγωγών και συμπαραγωγών με τον ινδικό κολοσσό Tata PowerSet και σε ό,τι αφορά τα θερμικά συστήματα.